Μένει σε όλα. Να πούμε ότι εμείς είμαστε με τη ΔΕΔΑ σαν Καστοριά, έτσι. Κύριε Νατσούρη, εμείς είμαστε με αυτό που θα μας κάνει γρηγορότερα το δίκτυο και οικονομικότερο. Νοείται ότι υπάρχει μια συνέχεια στη δημόσια διοίκηση. Εννοείται, το έχει πει και ο κύριος Κασαπίδης, ότι αυτή που έχει αυτή τη στιγμή τα δικαιώματα είναι η ΔΕΔΑ. Και άμεσα θα πρέπει όλοι να βρεθούμε σε ένα τραπέζι για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα με όρους διαφάνειας και αλήθεια. Δηλαδή αυτή η ιστορία ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσει το 19, βλέπετε ότι ήταν κάτι το. Μάλλον θα πέσουμε έξω. Ανέφικτο. Μέσα στο 2019, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, βέβαια, η περιφέρεια, οι εκπρόσωποι των Δήμων, οι Δήμαρχοι που έχουν αποκτήσει αυτή την άδεια, για να βάλουμε τα χρονοδιαγράμματα. Πάντως, μισό λεπτό, κύριε Σαββόπουλε, για να το εξηγήσουμε λίγο καλά. Αν το πάρει η ΔΕΔΑ την ιστορία αυτή, θα έχουμε αέριο με το δίκτυο διανομής σε Καστοριά, Άργος και Μανιάκη. Αν το πάρει η ΕΝΤΙΛ, θα έχουμε μόνο Καστοριά. Η ΕΝΤΙΛ, κύριε Νατσούλη, για να μην παρερμηνεύουμε αυτά που λέμε, δεν έχει, από ό,τι φαίνεται εκ του νόμου, δεν έχει το δικαίωμα πριν περάσει το 18 να υποβάλει αίτηση. Το υπέβαλε όμως εδώ. Μα γι' αυτό κάνουμε και το θέμα, γιατί το υπέβαλε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε κάποιον εκπρόσωπο της ΕΝΤΙΛ. Αυτό σας το λέω με κάθε επιφύλαξη το 18μηνο. Είναι μια πληροφόρηση που είχα πριν ακριβώς από μισή ώρα. Η άδεια διανομής είναι στη ΔΕΔΑ. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε να κάνουμε μόνο με τη ΔΕΔΑ. Και αυτό που προέχει είναι να επιταχύνουμε τους ρυθμούς και να φροντίσουμε και να διασφαλίσουμε αυτό που λέγεται φυσικό αέριο για τους πολίτες σε πρώτη φάση Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Μανιάκη. Και από ό,τι φαίνεται και η πόλη των Γρεβενών με μια άλλη διαδικασία πάλι μέσω της ΔΕΔΑ. Αυτό θα ξεκαθαρίσει, επαναλαμβάνω, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Το ότι υπέβαλε μια αίτηση. Εδώ μάλλον χρειάζεται στενός συνδυασμός πραγμάτων και συνεργασίες μαζί με τους τοπικούς φορείς. Δηλαδή, κύριε Σαββόπουλε, φαντάζομαι ότι γι' αυτό το ζήτημα. Εσείς και οι δύο δήμαρχοι τουλάχιστον πρέπει να είστε πολύ μαζί για αυτό το θέμα. Υπάρχει συνεργασία, γιατί βλέπετε να μην δεν υπάρχει. Όχι, 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 λέω να μην γίνει τίποτα στραβό κατά την. Δεν θα γίνει τίποτα στραβό. Και ό,τι θα γίνει θα το μάθετε πολύ σύντομα. Απλώς επαναλαμβάνω, πρέπει να ξέρουμε το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Η εξασφάλιση της πίστοσης από πλευράς της περιφέρειας για την ιδία συμμετοχή φαίνεται ότι έχει εξασφαλιστεί. Ναι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε και τα χρονοδιαγράμματα της ΔΕΔΑ. Εγώ θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, κύριε Νατσούλη, γιατί δεν θέλω ούτε να γίνουμε μάντης έτσι. Ναι. Κακών ειδήσεων. Μας ενδιαφέρει το έργο να γίνει γρήγορα, οικονομικότερα και αυτό που λέμε η βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος. Έχω μάθει, ας πούμε, χθες ότι αυτός που έκανε το δίκτυο φυσικού αερίου στην πόλη των Σερών ήταν πολύ ακριβότερος από κάποιες άλλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή παρέχει το φυσικό αέριο αυτό το αγαθό το οποίο είναι μοναδικό για τους σημερινούς, για την σημερινή περίοδο. Σε πολύ ακριβότερη τιμή. Δηλαδή, όλο αυτό το deal το οποίο υποβάλλεται από κάποια εταιρεία, είτε είναι ΔΕΔΑ είτε είναι ιδιώτης. Ναι, μη φέρουμε. Μέσα, ναι, και καλά έχει, κάνετε μέσα, και το λέτε. Έχει μέσα, δηλαδή, έχει μέσα και αυτό που λέμε τις τιμές, τα κόστη. Καλά κάνετε και το λέτε. Δηλαδή, μην έρθει καμία εταιρεία εδώ και φτιάξει το δίκτυο και ξαφνικά το έχουμε σαν το πετρέλαιο. Δηλαδή, μην πάμε και γκρεμιστούν όλα όσα είχαμε στο μυαλό μας. Θα είμαστε, επαναλαμβάνω, το επόμενο τρίμηνο θα είμαστε σε μια διαδικασία όπου όλα θα τεθούν επιτάπητος. Το γεγονός εμένα το ότι η μελέτη βιωσιμότητας αυτή, τέλος πάντων, που εκπώνησε η ΔΕΔΑ εδώ και δύο χρόνια υποτίθεται, δεν παρουσιάστηκε σε δημόσια έτσι. Ναι, δεν παρουσιάστηκε. Εμένα με βάζει σε κάποιους προβληματισμούς. Γιατί σας βάζει, κύριε Σαββόπουλε, μισό λεπτό να μην φύγουμε από εδώ. Γιατί όλα μπορεί να βασιστούν σε μια έκθεση βιωσιμότητας. Δηλαδή, αν συμφέρει στον οποιοδήποτε να κάνει την επένδυση. Γιατί δεν παρουσιάζεται δύο χρόνια αυτή η έκθεση. Και αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Η μελέτη βιωσιμότητας που έκανε η ΔΕΔΑ, η οικονομικοτεχνική μελέτη που την έκανε. Την έχει κάποιο στα χέρια του αυτή την έκθεση. Υπάρχει. Πού υπάρχει. Και εγώ δεν την έχω δει προσωπικά. Εκτός από τη ΔΕΔΑ φυσικά. Εκτός από τη ΔΕΔΑ ρωτώ. Παρουσίασε την πρώτη σελίδα ο κύριος Τρυπίδης το Φεβράριο εκεί στη συνεδρίαση που είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο του 2018. Ναι, μόνο την πρώτη σελίδα. Και δεν, η πρώτη σελίδα λέει ότι το όλο χείρημα είναι βιώσιμο. Η οικονομικοτεχνική μελέτη που είχε γίνει από το ΕΚΕΤΑ και την περιφέρεια έδειξε ότι υπάρχουν βάσιμα βιώσιμα στοιχεία. Αν υπάρχει στην περιφέρεια, κύριε Σαββόπουλε, μισό λεπτάκι. Αν την έχει ο κύριος Καρυπίδης, λογικά θα υπάρχει και στα γραφεία της περιφέρειας αυτή τη στιγμή. Θα υπάρχει, ναι. Έχετε ενημερωθεί αν υπάρχει όντως κάπου στα γραφεία της περιφέρειας? Στα γραφεία της αντιπεριφέρειας δεν την έχω δει, κύριε. Στα γραφεία της περιφέρειας έχετε ρωτήσει?
Στην περιφέρεια δεν έχω μιλήσει. Να μιλήσουμε λίγο, κύριε Σαββόπουλε, να μιλήσουμε αν είναι δυνατόν, να μιλήσουμε πραγματικά. Έχει αξία να τη δούμε. Πρέπει να κάνουμε συνάντηση, να δούμε μια μελέτη. Πρέπει να μιλήσουμε με τη ΔΕΔΑ. Δηλαδή, μέσα στο Νοέμβριο, το αργότερο Δεκέμβριο, θα βρεθούμε όλοι σε ένα τραπέζι, επαναλαμβάνω. Είναι κάτι το οποίο το έχει προαναγγείλει ο κύριος Κασαπίδης. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτεται θα θεθούν στο τραπέζι της συζήτησης και θα υπάρχουν και απαντήσεις. Η πρόθεσή μας και ένα από τα στοιχήματα που έχουμε, κύριε Νατσούλη, είναι σαν περιφερειακή αρχή, η οποία μας εξέλεξε με πολύ μεγάλα ποσοστά οι πολίτες της δικής Μακεδονίας, είναι και αυτό. Είναι η παροχή του φυσικού αερίου στην πόλη της Καστοριάς, στο Μανιάκι, στο Άργος και ό,τι άλλο προκύψει μελλοντικά, χωρίς προβλήματα, με όρους διαφάνειας, επαναλαμβάνω, και αλήθειες. Αυτό το πράγμα, το να λέμε πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα, με εμάς δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Πιστεύετε ότι η παρέμβαση της ΕΝΤΙΛ και το αίτημα που υπέβαλε για άδεια διανομής και διαχείρισης δικτύου για την πόλη μόνο της Καστοριάς και για κανέναν άλλον, πιστεύετε ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη συνέχεια και την εξέλιξη του Άργου, ή αδιαφορούμε για αυτό που έχει συμβεί? Όχι, δεν αδιαφορούμε. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, σας λέω με ποια πρόθεση, με ποιο σκεπτικό. Αν ο νομοθέτης προβλέπει ότι εντός 18 μηνών, δηλαδή να έχει το δικαίωμα και ένας δεύτερος πάροχος που ενδιαφέρεται να κάνει όλο αυτό όλη αυτή την δραστηριότητα σε κάποια πόλη η οποία φαίνεται τέλος πάντων ότι έχει ενδιαφέρον οικονομικό, πρέπει να το ρωτήσετε στην ίδια την ΕΝΤΙΛ. Επαναλαμβάνω, πιθανόν να το κάνει σε μια έτσι προσπάθεια, ακούγοντας διάφορα σενάρια για τη ΔΕΔΑ και δεν μπορώ να το ξέρω. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Σαββόπουλε, για να το διευκρινίσουμε λίγο, γιατί έρχονται. Η Βάνα, λέει, στην Ποριά υπάρχει όντως. Λοιπόν, βλέπετε, έχουμε φτάσει 10 Οκτωβρίου του 2019 και ακόμα ο κόσμος, κύριε Σαββόπουλο, ρωτάει αν η Βάνα στην Ποριά υπάρχει. Κύριε Νατσούλη, την έχετε δει? Δεν υπάρχει η Βάνα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει Βάνα. Αυτό που λέει, η Βάνα έχει γίνει μετά, αφού σκάθηκε και σκευάστηκε, ξανασκάθηκε και δημιουργήθηκε ένα ΤΑΦ, το οποίο σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να γίνει ολόκληρη εγκατάσταση, η οποία θα υποβιβάζει τις πιέσεις του φυσικού αερίου που θα περνάει από αυτόν τον μεγάλο αγωγό, για να δοθεί η δυνατότητα να γίνει αυτό. Είναι ο σταθμός, ο λεγόμενος αποσυμπίεσης. Ένα ΤΑΦ έγινε. Δηλαδή αυτό το ΤΑΦ, κύριε. Αυτό το ΤΑΦ είναι η Βάνα. Έγινε μία Βάνα. Είναι σε εγκαταστάσεις όπως είναι τα βαλβιδοστάσια που έχει ο αγωγός ανά 30 χιλιόμετρα. Μισό λεπτό. Είναι εκεί δεν είναι και ο σταθμός αποσυμπίεσης? Αφήστε με λίγο. Αν πάτε στο βαλβιδοστάσιο της Βασιλιάδας και βγάλετε μια φωτογραφία, ας πούμε, στην περιοχή της Ποριάς, αυτή τη στιγμή η μόνη διαφορά είναι ότι στην Ποριά σκάφηκε και αφήθηκε όντως ένα ΤΑΦ, το οποίο θα πρέπει να γίνει μετά μια μεγαλύτερη εγκατάσταση για να προβλέπει αυτό που λέμε στα συνέχεια. Όντως σκάφηκε. Από εκεί και πέρα γίνονται δοκιμαστικά στον αγωγό όσον αφορά τις πιέσεις. Εχθές μάλιστα μου πήρε κάτι τηλέφωνο και μου είπε ότι βλέπανε ότι υπήρχε μια υδραυλική δοκιμή στην διαδικασία του αγωγού. Από τον αγωγό, για να καταλάβει ο κόσμος, θα περάσει φυσικό αέριο, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι υπεύθυνοι της εταιρείας του ΤΑΠ, το 2023. Και εμείς το στίχημά μας είναι ότι μέσα στο 2023 θα πρέπει να φροντίσουμε τα δίκτυα διανομής να είναι έτοιμα. Να υπάρχει η εταιρεία η οποία θα κάνει την όλη διαδικασία της, θα έχει την διεκπεραίωση όπως υπάρχουν αντίστοιχες εταιρείες σε κάθε πόλη που λειτουργεί τα δίκτυα φυσικού αερίου. Και έχουμε ένα χρονικό διάστημα 3,5 χρόνια μπροστά, το οποίο είναι στίχημα για μας, για να δώσουμε αυτό το φυσικό, αυτό το πολυτιμότερο αγαθό για τους πολίτες. Άρα λοιπόν, αέριο μέσα στον αγωγό του ΤΑΠ που βλέπετε όλοι, που βλέπατε τις εργασίες όλοι, το 2023, εμείς μέχρι το 2023 που θα αρχίσει να περνάει αέριο μέσα από τους αγωγούς, θα πρέπει να έχουμε ετοιμάσει τα δίκτυα για Καστοριά, Μανιάκι και Άργος. Με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει όλα καλώς αυτό που έχει σχεδιαστεί με τη ΔΕΔΑ. Με τη ΔΕΔΑ, μπράβο. Είναι... Γιατί βλέπουμε να μπαίνουν και οι άλλες εταιρείες και γι' αυτό επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποιεί άλλη τεχνολογία. Χρησιμοποιεί συμπιεσμένο αέριο. Μπράβο. Με τις δεξαμενές και με μεταφορές φορτηγών. CNG λέγεται CNG, νομίζω αυτό. Ναι. Είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Είναι μέσω ειδικών σταθμών που διαθέτει. Δεν ξέρω αν θα είναι και η ίδια τιμή, βέβαια. Αυτό.
έχει να κάνει στην πρόταση η οποία υποβάλλεται στην ΡΑΕ, κύριε Νατσούλη. Έχει προβλέπεται και γίνεται μια έτσι μελέτη η οποία λέει επακριβώς κόστη δικτύου και οι τιμές οι οποίες θα, μάλιστα, θα έχουν αυτό που θα απολαμβάνουν οι πολίτες του δικτύου το οποίο δημιουργείται. Καλό είναι να δούμε λοιπόν τι τιμή δίνει η ΕΝΤΙΛ, τι τιμή δίνει η ΕΔΕΔΑ. Πάντως πριν το 18 μήνο η πληροφόρηση μου λέει ότι δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλει. Δεν έχει το δικαίωμα, μάλιστα. Δεν έχει το δικαίωμα, δεν μπορεί να δοθεί από τη ΡΑΕ τέλος πάντων σε κάποιον άλλον πάροχο. Μετά το 18 μήνο μπαίνει σε μια διαδικασία συζήτηση. Και πάλι αυτή που αποφασίζει είναι η ΡΑΕ, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή, είναι ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Και από αυτούς εξαρτάται, επαναλαμβάνω, η διαδικασία των αδειοδοτήσεων όλων αυτών των δικτύων. Σε κάθε περίπτωση μας λέτε ότι μέσα στο Νοέμβριο επίκειται συνάντηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημάρχων και της αντιπεριφέρειας με την ΔΕΔΑ για να δούμε τι πραγματικά γίνεται, ναι. Γιατί κάπου νομίζουμε ότι έχουμε κολλήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι γύρω από αυτή την υπόθεση, γιατί και το άλλο που θα συζητήσουμε, κύριε Σαββόπουλε, αφορά την θέρμανση. Όχι, απλώς επαναλαμβάνω ότι η προσπάθεια όλων μας είναι να γίνει το όλο εγχείρημα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να εξασφαλίσει. Ξέρετε, το 14-20 αυτό το τρέχον κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, κύριε Νατσούλη, είναι το τελευταίο, το οποίο θα πάρει παράταση μέχρι το 23, το οποίο θα χρηματοδοτεί δίκτυα τέτοιων περιπτώσεων όπως είναι τα δίκτυα του φυσικού αερίου. Μετά το επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης δεν θα έχει τη δυνατότητα, δεν θα είναι επιλέξιμη αυτού του είδους η δαπάνη και η χρηματοδότηση έως 50%. Άρα από εμάς εξαρτάται, εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι και εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε μέχρι το 23 που τουλάχιστον θα δίνει τη δυνατότητα ο αγωγός του ΤΑΠ να παρέχει το φυσικό αέριο αυτό στην περιοχή της Ευρώπης. Εδώ έρχεται ένα μήνυμα που λέει γιατί να ανησυχούμε, όσο περισσότερες εταιρείες έρθουν τόσο καλύτερα και ο ανταγωνισμός μπορεί να φέρει και μείωση των τιμών. Είναι η εταιρεία η οποία μπορεί να έχει τα δικαιώματα. Από εκεί και πέρα αυτός που έχει τα δικαιώματα πιθανόν όταν μιλάμε για μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη να μπορεί να γίνεται όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με την ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά δεν νομίζω τώρα η πρόσφαση της δουλειάς έτσι... Να έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον δηλαδή που να πλακώσουν όλες τις εταιρείες στον πλανήτη. Να μπορεί ας πούμε να κάνει κάποιος να δώσει δικαιώματα μερικά ας πούμε. Το ότι υπάρχει ενδιαφέρον αυτό που είπε ο ακροατής σας, ναι. Όντως ας πούμε σημαίνει ότι... Αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό, να το δούμε είναι και από αυτήν. Είναι βιώσιμο για την Καστοριά, ναι, είναι βιώσιμο. Σημαίνει ότι πέραν του ενός βλέπουν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να είναι βιώσιμο για την Καστοριά. Έτσι, είναι βιώσιμο, ναι, είναι σωστό. Ναι.